Εσείς ήσασταν μέλος της Επιτροπής Διαφάνειας που ψήφισε η Επιτροπή υπέρ της αρσασιλίας του κυρίου Πολάκη. Εσείς όμως και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας ψηφίσατε αρνητικά. Θα θέλατε να μας εξηγήσετε γιατί? Κύριε Παπασταματίου, σε ό,τι αφορά την σύγκληση της Επιτροπής Διοντολογίας για τα δύο ζητήματα που αφορούσαν την αντιπαράθεση του πρώην αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, του κ. Πολάκη, και του Πρόεδρου των Εργαζομένων των Κυπριών και αντίστοιχα του Διοικητή της Τράπεζης της Ελλάδας, εμείς είπαμε, πολιτικά τοποθετηθήκαμε βεβαίως στην Επιτροπή, προειδοποιώντας για ένα σοβαρό και για όλοι, μάλλον αν θέλετε, μεθόδευση, με την καλή έννοια του όρου τώρα, και τη σύγκληση ενώ της Επιτροπής Διοντολογίας, είπαμε ότι προειδοποιούσε και προειδοποιεί ή αναδεικνύει ένα σοβαρό κίνδυνο. Ένα κίνδυνο ανακύκλωσης ζητημάτων, θεμάτων που είχαν όλη την προηγούμενη περίοδο, σας θυμίζω, με την Εξεταστική Επιτροπή για την Υγεία. Είχαν αναδειχθεί λοιπόν όλα αυτά τα ζητήματα και τα θέματα, και αντίστοιχα το ζήτημα αυτό με τον κύριο Στουρνάρα και τον κύριο Πολάκη, και όλο αυτό εντάσσονταν στα πλαίσια μιας απαράδεκτης αντιπαράθεσης που κατά τη γνώμη μας συσκότιζε και συσκοτίζει, αν θέλετε, την ουσία όλων των προβλημάτων που είτε τα πιο ειδικά, τα πιο εξειδικευμένα που αφορούσαν τα ζητήματα αυτά, είτε τα γενικότερα ζητήματα των πολιτικών, αν θέλετε, εξελίξεων στη χώρα μας. Πάντως αυτό που καταλαβαίνω, κύριε Λαμπρούλη, εσείς λέτε ότι αυτό όλο έχει πολιτικό υπόβαθρο και ως τέτοιο πρέπει να αντιμετωπιστεί και όχι ως μια τρέχουσα προσωπική αντιπαράθεση. Ακριβώς. Στη βάση μιας πολιτικής θέσης, αν θέλετε, τοποθέτησης των εξελίξεων, το τι έχει συμβεί στο παρελθόν, με βάση αυτό τοποθετούμαστε ή τοποθετηθήκαμε, αν θέλετε, τονίζοντας ότι αυτό το γεγονός σημαίνει ενδεχομένως και τη συνέχιση ενός κύκλου, ενός φαύλου κύκλου, ο οποίος είχε έντονα και τα στοιχεία, αν θέλετε, από προσανατολισμό του ίδιου του λαού. Α, εσείς λέτε ότι στείνονται καυγάδες γύρω από κάποια θέματα για να μην φαίνονται τα άλλα. Η όλη ιστορία του Κερνό, επενθυμίζω και πάλι, είχε συζητηθεί, είχε αναδειχθεί, αν θέλετε, και στην Επιτροπή για τα σκάνδαλα στην υγεία, τέλος πάντων, αναδεικνύει πέρα από τις όποιες ποινικές ενδεχόμενα ευθύνες προσώπων, ατόμων κτλ., αναδεικνύει τις διαχρονικές ευθύνες, τις πολιτικές ευθύνες διαχρονικά κυβερνήσεων απέναντι στα ζητήματα της υγείας. Το βάζω έτσι στο σύνολό του τώρα. Όμως, και το αντιμετωπίζεται η υγεία, αν θέλετε, του λαού. Το από λέω όμως να σας ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό, χωρίς να θέλω να κάνω αναπαραγωγή της συζήτησης που κάνατε ούτως ή άλλως στην Επιτροπή, αλλά επειδή και η Νέα Δημοκρατία και το Κίνημα Αλλαγής που ψήφισαν υπέρ της ασυλίας λένε ότι η αντιπαράθεση του κυρίου Πολάκη έγινε μεν την περίοδο που ήταν αναπληρωτής Υπουργός Υγείας, αλλά αυτό που έγινε, ας πούμε, με τον κύριο Στουρνάρα, τον να τηλεφωνήσει, δεν είναι στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων του. Άρα έχει το πολιτικό στοιχείο και άρα θα έπρεπε να ακολουθηθεί μια άλλη διαδικασία, γιατί ο ίδιος ο κύριος Πολάκης λέει ότι πρέπει να γίνει προανακριτική και να πάμε σε ειδικό δικαστήριο. Δεν δέχεται ότι είναι δηλαδή προσωπική αντιπαράθεση. Αντιθέτως, η Νέα Δημοκρατία και το Κίνημα Αλλαγής λένε αυτό. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, ψηφίζοντας αρνητικά για την άρση της ασυλίας, δέχεται αυτό το σκεπτικό? Δηλαδή υποστηρίζει ότι θα έπρεπε να γίνει προανακριτική? Ίσα-ίσα, επειδή ακριβώς αυτό που λέτε, η τοποθέτησή μας δια της αρνητικής ψήφου σε ό,τι αφορά την άρση ασυλίας του κυρίου Πολάκη, είχε να κάνει με το πολιτικό σκεπτικό που αναπτύξαμε, αν θέλετε, που καταθέσαμε και στην Επιτροπή αλλά και δημόσια. Και συνεχίζοντας αυτό που σας είπα και στην αρχή της κουβέντας μας, ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει ασκήσει βεβαίως κριτική στον πρώην αναπληρωτή υγείας και για τοποθετήσεις και για πρακτικές του. Σφοδρότατε. Δεν μας βρίσκανε σύμφωνος, αλλά πέρα από αυτό είναι η γνώμη μας, είναι ότι αυτά τα προβλήματα πρέπει να αντιμετωπίζονται πολιτικά και με πολιτικά βεβαίως μέσα, και να αποφεύγονται κύκλοι ανούσεων αντιπαραθέσεων και προσανατολισμού του κόσμου, του λαού. Στη βάση αυτής της πολιτικής τοποθέτησης, αν θέλετε, θέσεις ψηφίσαμε όχι στην άρση
ασυλίας του πρώην αναπληρωτή Υπουργού Υγείας. Άρα θα έχετε και ανάλογη στάση όταν πάει το θέμα στην Ολομέλεια, έτσι, γιατί η Επιτροπή προτείνει, αλλά μετά στην Ολομέλεια κρίνεται. Μια που λέμε για Ολομέλεια, κύριε Λαμπρούλη, κατατέθηκε το νομοσχέδιο για το επιτελικό κράτος, έτσι όπως το ονομάζουν. Δεν ξέρω αν έχετε προλάβει εσείς το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας να το δείτε πιο αναλυτικά και αν έχετε κάποιες πρώτες παρατηρήσεις πάνω σε αυτό. Κοιτάξτε, είναι ένα νομοσχέδιο σε συνέχεια άλλων νομοσχεδίων που αφορούσαν και την τοπική διοίκηση, αν θέλετε, αλλά και την οργάνωση του κράτους. Δηλαδή, κωδικοποιημένα δύο πράγματα να σας πω, κατά τη γνώμη μας, ότι πρόκειται για τη δημιουργία, αν θέλετε, ενός πιο ευέλικτου κράτους, με πιο γρήγορους ρυθμούς, πιο σβελτάδα να το πω έτσι, ναι, και πιο αποτελεσματικά, όπως αναφέρεται τουλάχιστον, να λειτουργεί υπέρ των μεγάλων επιχειρηματικών του κεφαλαίου, βάζοντας εμπόδια βεβαίως παράλληλα σε εργατικά δικαιώματα, είτε στην προστασία της υγείας του λαού, των εργαζομένων, αντίστοιχα του περιβάλλοντος. Είναι αυτό που λέμε, θα εφαρμόζει και πιο αποτελεσματικότερα αυτό που λέμε, κύριε Παπασταματίου, το νόμο και την τάξη. Και νόμος και τάξη δεν είναι του λαού, είναι του κεφαλαίου. Γιατί αυτό το κράτος υπηρετεί τα συμφέροντα των λίγων. Και βεβαίως προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να θωρακίζεται, να ενισχύεται ο ρόλος του, προκειμένου απαραίτητα να υλοποιούνται οι πολιτικές, οι αντιλαϊκές πολιτικές των εκάστοτε κυβερνήσεων. Αυτό όμως, κύριε Λαμπρούλη, αν είναι. Του κεφαλαίου. Αν όμως έχουμε αλλαγή των συσχετισμών, γιατί έχουμε τώρα μια κυβέρνηση, αύριο μπορεί να έχουμε μια διαφορετική, ένα κράτος που λειτουργεί πιο αποτελεσματικά δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει και υπέρ των λαϊκών συμφερόντων? Δηλαδή η λειτουργικότητα από μόνη της δεν είναι ένα καλό στοιχείο? Μα ίσα-ίσα η αποτελεσματικότητα και ο εξυγχρονισμός, αν θέλετε, του κράτους, ναι, δεν γίνεται ή δεν προωθείται, αν θέλετε, και μέσα αυτό το νομοσχέδιο αλλά και διαχρονικά άμα το δείτε, για να μπορέσει, δεν γίνεται λοιπόν για να καταστεί εφικτό ο εργαζόμενος να προστατευτεί, για παράδειγμα, από την ένταση της εκμετάλλευσης, να ικανοποιηθούν οι σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες, την υγεία, στην παιδεία, τον πολιτισμό, στην πρόνοια, ούτε οι ανάγκες της προστασίας και ασφάλειας της ζωής. Και τα πρόσφατα, αν θέλετε, οι πρόσφατες τραγικές καταστάσεις που ζήσαμε στη χώρα μας, ενώ τα τελευταία χρόνια και το ΜΑΤΙ και παλιότερα κτλ., με τις καταστροφές που έχει υποστεί, αλλά και τα. Εκεί αν είχαμε ένα πιο αποτελεσματικό μηχανισμό, λοιπόν, δεν θα ήταν καλύτερο. Αποτελεσματικό κράτος που να εξυπηρετεί τις ανάγκες, τις λαϊκές ανάγκες, δεν έχουμε. Αποτελεσματικό κράτος και ακόμα πιο πολύ, ένα ακόμα βήμα που θα γίνει και με το νέο νομοσχέδιο, αυτό που συζητάμε, με βάλετε το ερώτημα, για τον εξυγχρονισμό και την αποτελεσματικότητα, θα είναι ένα κράτος αποτελεσματικό και εξυγχρονισμένο στην κατεύθυνση εξυπηρέτησης των συμφερόντων της αστικής τάξης. Άρα καταλαβαίνω ότι το σκεπτικό σας είναι ότι αφού είναι το αστικό κράτος, με αποκλειστικό κριτήριο την υπεράσπιση της κερδοφορίας. Αυτό που λέει όμως για την αποκομματικοποίηση, ότι θα έχει μια σχετικά ουδέτερη δημόσια δίκηση για να μπορεί να τρέχει τα ζητήματα. Κοιτάξτε τώρα, αυτά είναι για να ρίχνουμε στάξεις στα μάτια του λαού. Τι θα πει αποκομματικοποίηση, ναι, για παράδειγμα. Είναι και λέξη αυτή η σιδηρόδρομος. Πολιτικές εφαρμόζει το κράτος, οι υπηρεσίες του, με νόμους που ψηφίζονται καλείται να λειτουργήσει. Εντάξει, αλλά κατάσβεση μιας φωτιάς δεν έχει απαραίτητα ταξικό χαρακτήρα. Δεν σας άκουσα. Λέω, το να σβήσει μια φωτιά με επιτυχία ή να αντιμετωπίσει μια πλημμύρα. Να, αλλά δείτε, ο λαός μας το τι βιώνει. Ενέτη 2019-2018. Αυτό επειδή δεν ήταν αποτελεσματικό ενδεχομένως. Ναι, και εμείς λέμε ότι αυτή η αποτελεσματικότητα που χρόνια τώρα την ακούμε, που τόσα νομοσχέδια έχουν περάσει για παράδειγμα, δεν είναι αποτελεσματικό αυτό το κράτος για να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα του λαού μας. Παρά αποτελεσματικό στην υπεράσπιση των συμφερόντων και τη κερδοφορία κατ' επέκταση των επιχειρηματικών ομίλων. Ότι η αποτελεσματικότητα του έχει μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, είναι, λέτε. Ορίστε. Ότι η αποτελεσματικότητα αυτού του κράτους έχει συγκεκριμένη κατεύθυνση. Δεν είναι για όλους. Ταξική κατεύθυνση. Μάλιστα. Αυτό που λέμε ταξική κατεύθυνση. Γιατί να συμβαίνουν όλα αυτά που συμβαίνουν στο λαό μας?
Κύριε Λαμπρούλη. Προκειμένου όλα αυτά που έχει βιώσει ο λαός μας και δεν παίρνονται κανένα μέτρο προς αυτήν την κατεύθυνση. Μάλιστα. Πριν ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας, θα ήθελα να σας θέσω και ένα θέμα να σχολιάσετε. Γιατί βλέπω σήμερα έχει μπει στα πρωτοσέλιδα, νομίζω θα γίνει πολύ μεγάλη κουβέντα γύρω από αυτό. Με την ημέρα του αγέννητου παιδιού που καθιέρωσε η Ιερά Σύνοδος. Και έχουμε ήδη πρώτες αντιδράσεις που λένε ότι ανοίγει ένας δρόμος για να αμφισβητηθεί το δικαίωμα στην άμβλωση. Και αυτό επειδή είναι θέμα δικαιωμάτων, νομίζω ότι θα σηκώσει πολύ θόρυβο και πολύ κουβέντα. Κοιτάξτε τώρα, δεν έχω ενημερωθεί να το πω έτσι. Μάλιστα, εντάξει. Το είδα, αλλά από εκεί και πέρα όμως, επειδή θα μπούμε στην ουσία προφανώς, προοπτικά εννοώ, δεν ξέρω τώρα πώς θα ανοίξει η συζήτηση αυτή για τις αμβλώσεις και τα λοιπά. Είναι ένα ζήτημα και παλιό βεβαίως, το οποίο έρχεται στην επικαιρότητα. Είναι ευαίσθητα ζητήματα αυτά που έχουν να κάνουν και με τα ζητήματα ηθικής, αν θέλετε, προστασίας προσωπικών δεδομένων, να το πω έτσι και τα λοιπά. Είναι ζήτημα το οποίο βεβαίως θα το δούμε, θα τοποθετηθούμε στην πορεία. Δεν το βλέπετε σαν μέρος μιας γενικότερης ιδεολογικής στροφής, γιατί κάποιοι το εκτιμούν ως τέτοιο, ότι θα υπάρξει ένα πρότυπο, το ονομάζουν συντηρητικό, εγώ δεν θέλω να πω δικούς μου χαρακτηρισμούς. Δεν έχω δει τη δήλωση, να πω την ώρα, δεν έχω δει τις δηλώσεις. Η Ιερά Σύνοδος καθιέρωσε την ημέρα του αγέννητου παιδιού και απευθύνεται σε αυτό στα παιδιά που δεν έχουν την ευκαιρία να γεννηθούν. Σίγουρα δεν είναι εκτός μιας ιδεολογικής, αν θέλετε, προσέγγισης, κατεύθυνσης, παρέμβασης η συγκεκριμένη κίνηση της Ιεράς Συνόδου. Βεβαίως ανοίγει ένα ζήτημα, αν θέλετε, και στον δημόσιο διάλογο και στην κοινωνία μας για το ζήτημα αυτό. Μάλιστα. Το ζήτημα είναι ότι δεν αντιμετωπίζονται, αν θέλετε, μια έτσι γενικότερη τοποθέτηση, ότι όλα αυτά τα ζητήματα τέτοιου είδους ζητήματα μάλλον δεν λύνονται καθιερώνοντας ημέρες όπως την είπε τα γέννη του παιδιού ή δεν ξέρω εγώ μέρες. Το θέμα είναι τι κάνει στην ζωή την ίδια, πώς αντιμετωπίζει τα προβλήματα, τι πολιτικές ασκείς και αν αυτές οι πολιτικές είναι προς την κατεύθυνση εξυπηρέτηση των συμφερόντων του κόσμου. Του και λόγου. Δύο θέματα ακόμη που θα τεθούν και σύντομα στο Κοινοβούλιο, το θέμα του Πανεπιστημιακού Ασύλου και την απλή αναλογική, γιατί και εκεί θα γίνει μεγάλη κουβέντα. Γίνεται μια προσπάθεια, ας πούμε, στο επίπεδο της τοπικής αυτοδιοίκησης να αλλάξουν κάποια πράγματα, αλλά έχουμε και το σύστημα σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο της απλής αναλογικής. Και πώς τοποθετείτε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και στο θέμα του ασύλου. Το ζήτημα της απλής αναλογικής, εμείς έχουμε συγκεκριμένη θέση και την είχαμε διατυπώσει, αν θέλετε, και με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ όταν είχε φέρει το αντίστοιχο νομοσχέδιο που προέβλεπε αυτού του τύπου την απλή αναλογική σε ό,τι αφορά δηλαδή την εκλογή των Δημοτικών Συμβουλίων, Δημάρχων και πάει λέγοντας. Και αν θέλετε από θέση αρχής γενικότερα, εμείς είμαστε υπέρ της καθαρής απλής ανώθευτης αναλογικής, απλής αναλογικής. Και στο άσυλο το άσυλο εμείς λέμε ότι θα πρέπει οι ίδιοι όχι μόνο οι φοιτητές αλλά και οι εκπαιδευτικοί στα ιδρύματα παράλληλα με τους εργαζόμενους, με το λαό να διεκδικήσουν και να βάλουν φρένο στην μεθόδευση της κυβέρνησης ή αν θέλετε στα σχέδια για κατάργηση του ασύλου. Και το επόμενο διάστημα δεν είναι τυχαίο που η κυβέρνηση επιλέγει αυτή την περίοδο, παραμονές αν θέλετε 15 Αύγουστο. Σας θυμίζω αντίστοιχη μεθόδευση είχε γίνει και από τον κύριο Γαβρόγλου της προηγούμενης κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ που μεγάλη εβδομάδα είχε φέρει το νομοσχέδιο για τις συγχωνεύσεις πανεπιστημίων ΤΕΗ προκειμένου και τώρα αλλά και πριν να μην υπάρξει η αντίστοιχη αν θέλετε αντίδραση. Μάλιστα. Λόγω των ημερών αν θέλετε του φοιτητικού κινήματος των εκπαιδευτικών στα πανεπιστήμια. Εμείς λέμε ότι απέναντι σε αυτά τα μέτρα της κυβέρνησης θα βρει τους φοιτητές αν θέλετε τους εκπαιδευτικούς, τους εργαζόμενους, το λαό απέναντι και όχι μόνο με αυτά αλλά και στις αντιδραστικές αλλαγές, αν θέλετε να προσθέσω εγώ ένα τρίτο σημείο στα δύο... Και να ολοκληρώσουμε με αυτό, κύριε Λαμπρούλη. Ναι. Απέναντι στο συνδικαλιστικό
νόμο. Με τις γνωστές δηλώσεις Βρούτση στη Βουλή. Θα έχουμε την ευκαιρία και αυτό. Προθέσεις της κυβέρνησης. Να το συζητήσουμε ξανά. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Λαμπρούλη. Την καλημέρα μας.